Μέγα εύρατο, ευβία κλαίος, των πανέν δοξών Δαβίδ των θείων, ως ιεράς αρετής καταγωγίων και του Χριστού οπαδών αληθέστατων και των οσίων απάντων εφαμήλων. Διό Πατέρος ιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεοί μην το μεγά έλεος. Πατέρες μου και αδερφοί, οσιότατε Πάτερ Νικόδημε, άρτη αφηχθείς, εκ της ημετέρας μονής του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Δαβίδ του Ενευβία και Ιακώβου του Θαυματουργού του Ενευβία, οσιωτάτη γερόντισσα της μονής ταύτης, Ιουστίνα, συμπάσιτη αδερφότητή σου, αγαπητοί μου προσκυνητές, ο μακαριστός πατέρας μου Νικόλας μας εσυμβούλευε και μας έλεγε: «Γιέ μου, όπου πάτε, σε κάθε χωριό να κάνετε ένα φίλο. Συμφέρει. Αλλά, να ξέρετε, πολλοί φίλοι σημαίνει στο σπίτι μας πολλή φιλοξενία. Όλοι εδόξαζαν τον Μάστρε Νικόλα που ήταν φιλόξενος. Γιατί αφού είχε σε κάθε χωριό σχεδόν της Κύπρου από ένα φίλο, σκεφτείτε τι γινόταν στο σπίτι μας. Σπάνια φάγαμε μόνοι μας. Αλλά κανείς δεν εδόξαζε τη μάνα μου που μαγείρευε, που εκείμιζε. Όλοι τον Μάστρε Νικόλα. Ο Θεός όμως έχει άλλα πρωτόκολλα. Έχει άλλους τρόπους να κρίνει και να βλέπει τους ανθρώπους. Η μάνα μου την εκατέταξε μετά τον Αγίο. Γιατί εσήκωσε, λέει, ξένα φορτία που δεν της ανήκα. Και το έκαμε αυτόν πρόθυμα, με χαρά. Τι σημαντικό, αδελφές, η υπακοή μας να είναι χαρούμενη. Όχι με γονισμό, όχι με καταναγκασμό. Εφαρμόσαμε πάντως. Βεβαίως και ο πατέρας μου δεν υστερήθη της αιώνιας ζωής. Είναι εκεί που είναι η γυναίκα του. Αλλά πιο χαμηλά. Βλέπετε λοιπόν, πάνω ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Να καταλάβουμε επιτέλους οι Κύπροι ποιο είναι το αιώνιο μας συμφέρον, όχι το επίγειο συμφέρον. Και εμείς εφαρμόσαμε αυτήν την εντολή του πατρός μας και όταν πήγαμε φοιτητές προσπαθήσαμε και κάμαμε φίλους πολλούς, ιδιαιτέρως Ελλαδίτες και ιδιαιτέρως αυτούς τους Ελλαδίτες που κατάγονται από τις αιματοβαμμένες πατρίδες τις τώρα αλήτρωτες και αύριον προνοία Θεού ελεύθερες. Πόντιους, Μικρασιάτες, Κωνσταντινοπολίτες, νησιώτες πολλούς, αλλά και από αυτήν την κυρίως Ελλάδα μας. Κορυφαία φιλία ήταν ο Όσιος Δαβίδ, από όλες τις φιλίες. Εκεί δεν βρήκαμε απλά ένα φίλον Άγιον, ευρήκαμε πολλούς φίλους Αγίους, φίλους Πατέρες και Επουράνιους και Επίγειους. Σκεφτείτε δηλαδή, εάν συμφέρει να έχουμε επίγειους φίλους σε ποικίλα χωριά και πόλεις του κόσμου, σκεφτείτε να το μεταφέρουμε αυτόν τον τρόπον που μας εσυναίσθηνε ο αγράμματος Μάστρε Νικόλας ο Αλετράρης,
να το μεταφέρουμε αυτό και να το μεταφράσουμε σε φιλίες του ουρανού. Σε φιλίες της αγιότητος του Τριαδικού Θεού. Αυτόν κι αν είναι συμφέρον. Ένα συμφέρον που αντέχει όχι στον χρόνο. Εισέρχεται στην αιωνιότητα. Νυν και αΐ και εις τους απεράντους αιώνας των αιώνων. Ιδού λοιπόν, ο φίλτατος μας Όσιος Πατήρ ημών, Δαβίδ εν το μέσο ημών, για την αγάπη του νυν καθηγουμένου, του αδερφού μας πατρός Γαβριήλ, που η κάρα του Οσίου Δαβίδ ήλθε στην Κύπρο με αφορμή μια πρόσκληση που είχε από την αγαπητή μας Μητρόπολη Τριμηθούντα και τα στρατόπεδα εκεί της περιοχής, όπου οι καλοί στρατιώτες ανοίγηραν ναών επωνόματι των δύο μεγάλων οσίων της Εύβοιας, του Οσίου Δαβίδ και του Οσίου Πατρός Ιμών Ιακώβου του Τσαλίκη. Ο ναός χάρητη Θεού και με συνδρομή πολλών από εσάς που κάναμε παλαιότερα έρανον, ολοκληρώθη και προψές Πατέρ Νικόδημε έγιναν τα εγγένεια. Ναι, προψές έγιναν τα εγγένεια και εγγενιάστηκαν κιόλας ο ναός του Οσίου Δαβίδ και του Οσίου Ιακώβου. Εζηλέψαμε. Ωραίες ζύγες αυτές, να τις καλλιεργούμε. Και είπαμε, η Τριμηθούντα που δεν ευεργετήθηκε τόσο, έκτισε κιόλας ναών του Αγίου Δαβίδ και του Αγίου Ιακώβου και εμάς που μέσω του αδέσποτου δεσπότη της Μόρφου. Δεν έχει άλλον αδέσποτο. Εκάμαμε τον πατέρα ανημών Ιάκωβο, δικό σας πατέρα. Εκάμαμε τον Άγιον ημών Δαβίδ, δικό σας Άγιο. Το μοναστήρι μας εις την Εύβοια, δικό σας μοναστήρι. Ποιος δεν εγνώρισε από την περιοχή τη φιλοξενία της μονής του Οσίου Δαβίδ. Ποιος δεν εγνώρισε τα θαύματα του Οσίου Δαβίδ και του Οσίου Πατρός ημών Ιακώβου, τις διηγήσεις, τη θαυματουργία και το παράδειγμα μια σύγχρονη αγιότητα στα έσχατα του 20ου αιώνα. Και μόνο για αυτές τις ευεργεσίες προχωρήσαμε και εμείς τη μεγάλη απόφαση η ταπεινή και πτωχή Μητροπολή μας να ανεγείρει έναν ναόν τρισυπόστατον επωνόματι των τριών Αγίων της Ευβοίας. Ο μεγάλος ναός θα είναι αφιερωμένος στον μεγάλο μας πατέρα και εμέν και του ηγουμένου του πατρός Γαβριήλ και του παραδελφού μας εδώ, του πατρός Νικοδήμου, στον Άγιο Ιάκωβο. Όμως ενωμένο μαζί με τον ναό του Αγίου Ιακώβου θα είναι ένα πολύ μεγάλο παρεκκλήσι που θα έχει και βαπτιστήριο για μεγάλους, γιατί αύριο πολλοί θα μας ζητήσουν να βαφτιστούν από το σύνοικον στοιχείο. Είναι το σχέδιο του Χριστού αυτό, όχι το δικό μας. Εμείς απλά υπηρετούμε το σχέδιο του Χριστού. Και θα είναι σε αυτόν τον μέγα παρεκκλήσι δύο Αγίες Τράπεζες, του Οσίου Δαβίδ και του Εκροσίας Ομολογητού Ιωάννου του Ρώσου. Το προσκύνημα αυτό θα ανοικοδομηθεί χάρη τη Θεού εκεί που είναι ο κόμβος Ακακίου Μενίκου. Μας έδωσαν εκεί παγιομεσίτες και ακατσότες γην, ο Θεός να τους έχει καλά, προσδοκούμε να αγοράσουμε και κάποια γειτονικά ή να μας τα δωρήσουν αν είναι χουβαρτάδες. Λοιπόν, ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, δεν εξαναγκάζουμε κανένα. Και να μπορέσουμε σιγά σιγά να κάνουμε αυτόν τον τάμα.
να έχει και η Μητρόπολη Μόρφου και η Κύπρος ένα δείγμα ευχαριστίας. Γιατί στις δύσκολες ώρες μας, πιστόν φίλο λέει, εν πόνης και κινδύνης και γνώσκης. Έτσι μαθαίναμε στα αρχαία ελληνικά. Ήταν το πρώτο μάθημα αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Τότε που οι Κύπροι μάθαιναν ελληνικά. Τώρα μαθαίνουμε γκρίγκλιση. Λοιπόν, το πρώτο μας μάθημα ήταν αυτό που μου έλεγε ο πατέρας μου στα κυπριακά. Πιστών φίλων εμπόνης και κινδύνης η γνώση. Η Κύπρος πότε δεν έχει κινδύνους, πότε δεν έχει ανάγκες. Ιδού λοιπόν στις ανάγκες μας και στις χαρές μας εύχομαι Πάτερ Νικόδημε να συνεχίσει αυτή η φιλία που εγγενίασε Όσιος Πατήρ ημών Ιάκωβος, μας συσήγαγε στο μέγα μυστήριο της θαυματουργίας του Αγίου Δαβίδ και ο άλλος μέγας αφανής, ο Όσιος Πατήρ ημών Κύριλλος, ο μέγας υποτακτικός, μας έμαθε πώς να βλέπουμε το γέροντά μας, να το βλέπουμε ως Άγιον. Και ήταν Άγιος όντως ο Ιάκωβος. Αλλά αυτόν τον τρόπο να βλέπεις το γέροντά σου ως Άγιον και να προχωράς για να βρεις έτσι την αγιότητα του Χριστού, οφείλω να καταθέσω, δεν το διδάχτηκα από τον Όσιον Ιάκωβο, αλλά από τον πατέρα Κύριλλο, που έκαμνε τη δουλειά της μηγιάς. Εμαγείρευε συνεχώς. Έξω εδοξάζεται τον Ιάκωβος και μέσα ίδρωνε ο Κύριλλος. Κι όμως και αυτός τώρα εν της ουρανής συχαίρει μετά των Αγίων Πατέρων ημών, Δαβίδ και Ιακώβ. Να συνεχιστεί αυτή η αγάπη, αυτή η φιλία και πλέον θα έχετε και μετόχοι η μονή μας του Οσίου Δαβίδ και εις τα όρια της Μητρόπολης Μόρφου. Πρώτα ο Θεός και να παραδώσω επί τη αφήξη των ιερών λειψάνων του Αγίου Δαβίδ μία εικόνα προς την Ιδιάκο μου εδώ του πατρός μας. Είναι αντίγραφον όπως βλέπεις το ενώπιος σας ευρισκόμενης εικόνος. Να την πάρετε στο μοναστήρι και πρώτα ο Θεός θα φέρουμε και αυθεντική. Όταν γίνει και η δική μας αυθεντική, ήδη την επαρήγγυλα, θα είναι όπως το αντίγραφο. Επροηγήθην το αντίγραφο του πρωτοτύπου. Όλα τα περίεργα εδώ. Να πω ότι ο Σταυρός που προσκυνάται, πολλοί τον ξέρετε, αλλά για όσους δεν ξέρουν, όταν επήγα στο μοναστήρι μετά την κίνηση του Οσίου Πατρός ημών Ιακώβου, ο καλός μας αδελφός, ο πατήρ Κύριλλος, ξεπρόβαλε από την πόρτα του ιερού και μου λέει, Διάκο, μου Διάκος τότε, αυτός είναι ο Ηγουμενικός Σταυρός που είχε ο γέροντάς μας, ο Ιάκωβος. Και μας είπε να σου το δώσουμε όταν κοιμηθεί. Και πάρ' τον να τον έχεις ευλογία εις τη ζωή σου. Αυτός ο Σταυρός τώρα, του Οσίου Πατρός ημών Ιακώβου, που είναι δίπλα από την Κάραν και τον προσκυνάτε, θα είναι το κατεξοχήν κοιμήλιο που θα διαφυλάτεται στο προσκύνημα του Αγίου Ιακώβου, του Ενεβία, του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ και του Οσίου Ιωάννου του Ομολογητού, εκεί στα όρια Ακακίου Μενίκου. Πρώτα ο Θεός. Σήμερα ας θεωρηθεί αυτή η λειτουργία ως τα προεόρτια του θεμελίου λίθου. Αμήν. Ο Θεός να μας αξιώσει. Δύο λόγια να παρακαλέσουμε τον Πάτερ Νικόδημο επί το χαρμόσυνο της ημέρας να υπείς την αγάπη σας. Την ευχή σας πανηγυρώτατε. Ευχαριστούμε για ό,τι είπατε. Θα ήθελα και εγώ να σας μεταφέρω τις χαιρετισμούς, την αγάπη, τις εγκάρδιες ευχές από τον Μητροπολίτη μας, τον Άγιο Χαλκίδιο, κύριε Χρυσόστομο.
Θα ήθελα επίσης να σπαστώ το χέρι σας και εκ μέρους του γέροντός μας, γέροντα Γαβρίλ, που θα ήθελε να ήταν εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά κάποιες υποχρεώσεις δεν του το επέτρεψαν. Ο Άγιος Ιάκωβος ήθελε τον Νικόδημο. Να έρθει άλλη φορά εκείνος, το θεμέλιο λίτο. Το ευχόμαστε. Και μακάρι να πάρει και εμένα μαζί. Αμήν, αμήν. Λοιπόν, συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί βλέπω πολύ κόσμο, ο οποίος αγαπά και λαβείται τον Άγιο Δαβίδ, τον Άγιο Ιάκωβο και τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Και ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση με ποικίλους τρόπους που είχαμε από τους αδελφούς μας Κυπρίους, για τη δοκιμασία που περάσαμε κι εμείς όταν εκάηκαν περίπου 600.000 στρέμματα και αυτή η καταστροφή έφτασε και στη Μονή μας. Με θαυμαστό τρόπο διαφύλαξε ο Θεός μέσω των Αγίων Του το μοναστήρι μας. Ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος, ο Όσιος Δαβίδ, αλλά και όπως είδε κάποιος και ο Πατήρ Άγιος Γέροντας Κύριλλος, βοήθησαν και εκδίωξαν τη φωτιά από τη Μονή. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε όλους σας. Οι Άγιοι μας να σας προστατεύουν και εσάς και εμάς, και με το καλό ο θεμέλιος λίθος να ζήσουμε ευλογημένες στιγμές που θα μας βοηθήσουν να σκεφτούμε τους τρόπους μέσα από τους πατέρας της Εκκλησίας για να ανέλθουμε στους ουρανούς όλοι μαζί όταν θα έρθει το καθενός η ώρα του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Μέγα Ευρατό, Ευβία Κλέος, των Πανέν Δοξών Δαβίδ των Θείων, ως Ιερός Αρετής Καταγωγίων, και του Χριστού οπαδών αληθέστατων και των Οσίων απάντων εφαμήλων. Διό Πατέρος Ιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεοί μην το μεγαέ.